Έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στα ζητήματα της απαγόρευσης και της περιστολής των ατομικών δικαιωμάτων. Στην περίοδο της δικτατορίας είχαμε συγκέντρωση άνω των 5 ατόμων στρατοδικείο. Σήμερα έχουμε συγκέντρωση άνω των 3 ατόμων εφορία, τριχίλιαρα, τρακοσάρια, πεντοχίλιαρα κλπ. Θεωρούμε ότι τα δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες δεν πρέπει να περιστέλλονται ακόμα και για τέτοια ζητήματα, τη στιγμή που εμείς ως φορέας ο οποίος διοργανώνει τις εκδηλώσεις έχουμε δεσμευτεί για το συμβολικό χαρακτήρα των κινητοποιήσεων που θα γίνουν προς τιμήν του Πολυτεχνείου και έχουμε από την πρακτική αποδείξει ότι είμαστε σε θέση να παίρνουμε όλα τα μέτρα προστασίας της υγείας μας σε όλες τις κινητοποιήσεις που κάνουμε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά οι εκδηλώσεις που θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν έχουν και ως αντικείμενο από την πολιτεία να διεκδικήσουμε να πάρει σοβαρότερα μέτρα προστασίας της υγείας του λαού μας. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας σας είπε. Η Πρόεδρος μας άκουσε με προσοχή. Κάναμε μία γενικότερη συζήτηση και από πλευράς της και εκείνο που μας είπε είναι ότι μας άκουσε όπως ακούει όλους τους φορείς και τους επισκέπτες της και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της θεωρεί ότι η πανδημία είναι ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο όλοι θα πρέπει να πάρουν υπόψη τους για να ανασχεθεί το κύμα που υπάρχει.